Ελάτε λοιπόν, μία παρένθεση. Θα επανέλθουμε, συνάδελφοι. Πάμε τώρα στους αιώνιους φοιτητές. Ένα άλλο θέμα το οποίο αρχίζει άμεσα σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας ή διαγραφή τους από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πάμε να πούμε καλημέρες. Το Υπουργείο Παιδείας μας απειλεί ότι θα εφαρμόσει τον νόμο τώρα. Λοιπόν, έτσι, πάμε αυτό. Λοιπόν να πούμε καλημέρες. 330.000 είναι στην καθημερινή. Ο κύριος Χρήστος Μπούρας κοντά μας, πρίτανης Πανεπιστημίου Πατρών. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Πρίτανη. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ο κύριος Φώτης Μάρης, πρίτανης Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκη. Είναι κοντά μας. Καλημέρα και σε εσάς. Καλή σας μέρα. Και να βάλουμε στην παρέα μας και τον κύριο Άγγελο Θωμόπουλο. Είναι πρόεδρος φοιτητικού συλλόγου τοπογράφων μηχανικών. Καλή σας ημέρα. Στο εθνικό μετσόπεδο. Μου επιτρέπετε να ρωτήσω πρώτα τον Πρίτανη Πατρών. Πάμε. Κύριε Πρίτανη, καλημέρα σας, κύριε Μπούρα. Καλημέρα. Θέλω να ρωτήσω, αυτός ο αριθμός των 330.000 αιώνιων φοιτητών που αποκάλυψε η Καθημερινή προχθές. Τι ακριβώς είναι; Είναι φοιτητές που δεν έχουν περάσει τα μαθήματα; Είναι ορισμένοι οι οποίοι έχουν προβλήματα υγείας; Είναι κάποιοι άλλοι οι οποίοι εργάζονται και δεν μπορούν να τελειώσουν τις σπουδές τους; Περί τίνος πρόκειται, μας το εξηγείτε; Είναι οι φοιτητές που μπήκαν στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια από ιδρύσεώς τους και δεν έχουν πάρει ακόμα πτυχίο. Πολλοί από αυτούς πιθανά να μην είναι εν ζωή. Αρκετοί από αυτούς θα είναι πάνω από 50 ετών. Είναι διάφορες καταστάσεις. Είναι το ίδιο ισοδύναμο πρόβλημα με τους εκλογικούς καταλόγους. Κύριε Πρίτανη, δηλαδή, ο πιο παλιός φοιτητής σας. Τι πιο παλιός. Πότε μπήκε στο Πανεπιστήμιο; Εμείς το Πανεπιστήμιο Πατρών ιδρύθηκε το 60 και υπάρχουν ακόμα και γεγραμμένοι φοιτητές με έτος εισαγωγής 77-78. Κύριε Πρίτανη, αυτοί οι λεγόμενοι αιώνιοι φοιτητές, τι σας κοστίζουν εσάς, πέρα από μια καταγραφή σε ένα Excel, όπως καταλαβαίνω, ή σε μια καρτέλα; Υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, όπως όλα τα πανεπιστήμια του εξωτερικού, αξιολογούνται και κατατάσσονται με διάφορες μετρικές. Μία από αυτές είναι ο μέσος χρόνος αποφύτησης, μία άλλη μετρική είναι η αναλογία διδασκόντων με καθηγητών, αλλά υπάρχει και ένα κοινωνικό πρόβλημα. Δεν πρέπει να δούμε πόσους από αυτούς υπάρχουν. Εγώ θα αναφέρω ένα παράδειγμα και εσείς κρίνετε το όπως το θέλετε. Το 19 το Πανεπιστήμιο Πατρών συγχωνεύτηκε με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος. Παραλάβαμε 15.000 φοιτητές. Από αυτούς μόνο οι 5 εμφανίστηκαν αυτά τα 5 χρόνια να δώσουν τουλάχιστον μια εξέταση. Οι υπόλοιποι 10. Για 5 χρόνια δεν εμφανίστηκαν καθόλου. Ναι. Ωραία, αλλά επαναλαμβάνω, εγώ θα επαναλάβω το ερώτημά μου. Αυτοί τι σας κοστίζουν; Και το ξαναλέω και το λέω πολύ σαφώς. Μισό λεπτάκι. Και το λέω πολύ σαφώς γιατί. Εγώ προσωπικά, αν στη φοιτητική μου ζωή θα μπορούσατε να με είχατε βγάλει αιώνιο φοιτητή και να με έχετε πετάξει έξω από τη διαδικασία, αλλά έκανα περισσότερο επειδή δούλευα την ίδια περίοδο. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω το εξής. Εγώ λοιπόν στο ελληνικό πανεπιστήμιο δεν κόστιζα τίποτα. Δεν μπορούσα να πάρω βιβλία, δεν μπορούσα να πάρω κάρτες απεριορίστων διαδρομών. Το μόνο που έκανα ήταν ότι κόστιζα μία κόλλα φύλλο χαρτί όταν πήγαινα να δώσω τα μαθήματά μου. Γιατί λοιπόν αυτή τη στιγμή θέλετε; Όχι. Δεν έχεις. Μετά από κάποια φάση δεν δικαιούσε. Άρα λοιπόν γιατί να έχεις τα υπόλοιπα προνόμια; Μα δεν δικαιούσε έτσι. Άσχετο τώρα. Άλλο λέω. Εδώ λοιπόν είναι το ερώτημα. Και επίσης πρέπει να σας πω και το εξής. Ότι όλα τα πανεπιστήμια κρίνονται βάσει των ενεργών φοιτητών, που είναι κάποια χρόνια συν 2. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή θέλετε να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία; Τα προβλέπει ο νόμος, ρε παιδιά. Τελειώσατε και μπορώ να απαντήσω; Ελάτε, ναι. Καταρχάς δεν παίρνουν τα ελληνικά πανεπιστήμια. Έχει νομοθετήσει η Ελληνική Βουλή των Ελλήνων. Έτσι. Άρα τα πανεπιστήμια είναι υποχρεωμένα να σεβαστούν την απόφαση της Βουλής των Ελλήνων και να υλοποιήσουν τον νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε το 2022 και προβλέπει ένα χρονικό διάστημα το οποίο ξεκινάει από το Σεπτέμβριο του 2025, όπου εκεί θα διαγραφούν οι φοιτητές τετραετούς φοίτησης που εισήχθησαν το 2014 και παλαιότερα και ολοκληρώνεται μέχρι το 2028. Υπάρχουν μια σειρά από διαδικασίες, όπως η μερική φοίτηση που διπλασιάζει τα έτη σπουδών κλπ. Πουθενά στον κόσμο είναι μια ελληνική πρωτοτυπία οι αιώνιοι φοιτητές. Μάλιστα. Κύριε Μπούρα, κύριε Μάρη, κάτι για τον νόμο μετά. Κύριε Μάρη, εσείς στο Δημοκρίτιο Πανεπιστημίο,
Πόσους φοιτητές έχετε, τους οποίους έχετε να τους δείτε πολύ καιρό? Και αυτό πόσο? Περίπου 15.000. Οι φοιτητές αυτοί αυξήθηκαν σημαντικά μετά την ενσωμάτωση των τμήματων από τους κόμβους της Καβάλας και της Δράμας. Να σας πω ακριβώς, εντός εισαγωγικών ή εκτός, οι αιώνιοι φοιτητές ήταν 34% και γίνανε 47%. Οπότε είχαμε μια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε από την προηγούμενη χρονιά, πώς θα επικοινωνήσουμε μαζί τους. Αξιοποιώντας το νομικό πλαίσιο, τους αναζητήσαμε το κάθε τμήμα με τον ακαδημαϊκό σύμβουλο, τον καθηγητή δηλαδή που για κάποιους είναι υπεύθυνος, τους αναζήτησε, να συζητήσει μαζί τους έτσι ώστε να βρούμε ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο καθυστερούν. Ωραία, τι απαντήσεις λάβατε? Δώστε μας έτσι λιγάκι τις απαντήσεις που πήρατε. Τουλάχιστον τα 2/3 από αυτούς δεν μπορέσαμε καν να τους βρούμε. Άρα στην πραγματικότητα οι αιώνιοι φοιτητές είναι αιώνιοι και από τις δύο πλευρές. Όχι, ούτε μπορούμε να τους βρούμε, ούτε αυτοί μας αναζητούν. Άρα δεν περιμένουμε καμία απολύτως εξέλιξη το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα από αυτή την κατηγορία των φοιτητών. Αν μου επιτρέπετε, υπάρχει στο ο νόμος έχει κάποια παράθυρα, σωστά? Δηλαδή, σε κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν πρόβλημα υγείας, που νοσηλεύονται, που εν πάση περιπτώσει έχουν άλλου είδους προβλήματα, προβλέπει ο νόμος συγκεκριμένη εξαίρεση? Και μέχρι πότε? Αυτό θέλουμε να μας εξηγήσετε. Αφήστε τους άλλους οι οποίοι δεν θέλουν να τελειώσουν ποτέ ή αυτοί οι οποίοι δεν βρίσκονται στη ζωή. Οι υπόλοιποι που δεν μπορούν πραγματικά να πάρουν το πτυχίο τους. Ποιοι μπορεί να είναι? Ο νόμος προβλέπει εξαιρέσεις σαφέστατα. Δηλαδή, μπορεί να παγώσεις το χρόνο φοίτησης για ένα χρονικό διάστημα για σοβαρούς λόγους. Τους περιγράφει ο νόμος. Λόγους υγείας. Μπορείς να πας σε μερική φοίτηση. Αυτομάτως έχεις τη δυνατότητα να διπλωσιάσεις το χρόνο διεκπαιρέωσης των σπουδών. Αυτό ακριβώς προσπαθήσαμε να κάνουμε αναζητώντας τους, να τους ενημερώσουμε για τις ευκαιρίες που τους δίνει ο νόμος, έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα για αυτούς που πραγματικά θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και δεν είναι απλά ένα όνομα στις ψηφιακές μας καρτέλες. Κύριε Θωμόπουλε, πάμε στον κύριο Θωμόπουλο. Εσείς σε τι πράγμα αντιδράτε από αυτό? Ναι, καταρχάς πρέπει να ξεκαθαρίσουμε για ποιο πράγμα μιλάμε. Και επιτρέψτε μας να θέσουμε δύο άξονες. Πρώτος άξονας. Υπάρχει μια κοινή λογική που λέει πως το κράτος πρέπει να στηρίζει τους φοιτητές που σπουδάζουν και όχι να τους διαγράφει. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί η κυβέρνηση με το μέτρο για τις διαγραφές που προσπαθεί να φέρει και να το εφαρμόσει δεν σκοπεύει γενικά να βάλει μια τάξη στα μητρώα των καταλόγων των πανεπιστημίων, ούτε γενικά για να κάνει μια εκαθάριση. Αλλά μιλάμε για τη θέσπιση ανώτατου ορίου φοίτησης. Για σας αυτό κύρια δεν πρέπει να υπάρχει? Δηλαδή να υπάρχει ένα ανώτατο όριο που θα μπορεί κάποιος να... Πρώτα και κύρια, αυτό το ανώτατο όριο φοίτησης έρχεται να χτυπήσει τους σημερινούς φοιτητές που είναι μέσα στα πανεπιστήμια και αντιμετωπίζουν μια σειρά από εμπόδια στις σπουδές τους. Πολλοί από αυτούς, συγκεκριμένα το 47% σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, αναγκάζονται και δουλεύουν παράλληλα για να τα βγάλουν πέρα εξαιτίας του τεράστιου κόστου σπουδών, εξαιτίας των παράκριβων ενοικίων και ούτω καθεξής, ενώ τα ίδια μας τα πανεπιστήμια πραγματικά στενάζουν από τις ελλείψεις σε προσωπικό, σε καθηγητές, σε υποδομές. Αυτή είναι η πραγματικότητα που πρέπει να είμαστε αντιμέτωποι. Κύριε Θωμόπουλε, ακούσαμε όμως, συγγνώμη, ακούσαμε λίγο πριν από λίγα λεπτά τον κύριο Πρετανή που μας είπε ότι υπήρχαν εγγραφές από το 1977 και έχουμε 2024. Εσείς πιστεύετε δηλαδή δεν θα πρέπει να προχωρήσουμε στη διαγραφή αυτών των φοιτητών, οι οποίοι περισσότεροι από αυτούς έχουν ξεχάσει κιόλας ότι είχαν περάσει και σε πανεπιστήμιο? Αυτό σας λέμε. Πως το μέτρο που έρχεται να εφαρμοστεί έρχεται πρώτα και κύριο να χτυπήσει τους σημερινούς φοιτητές. Γιατί το λέτε αυτό, πώς το εξηγείτε αυτό? Γιατί παραδείγματος χάρη οι φοιτητές που είναι να διαγραφούν του χρόνου και πολλοί παιδιά μπορεί να είναι και παιδιά που πέρασαν μέσα στην πανδημία, μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες δηλαδή, όπου η εκπαιδευτική διαδικασία γινόταν κάτω από τους τρόπους που γινόταν και σίγουρα δεν βοηθούσε ένα παιδί έτσι ώστε να αναπτύξει όλη την ολόκληρη γνώση στο αντικείμενο του και ούτω καθεξής. Άρα
όταν περνάς μια σειρά από εμπόδια, το λογικό είναι να στηρίζεσαι και όχι να διαγράφεσαι. Κύριε Θωμόπουλε, δύο ερωτήματα να κάνω εγώ για να μην ξαναδιακόψω. Πρώτον, υπάρχουν κάποιοι εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες αιώνιοι φοιτητές που πάνε και ψηφίζουν μόνο φοιτητικές εκλογές για να επηρεάζουν ή για να λιώνουν το εκλογικό αποτέλεσμα και δεν έχουν πατήσει ποτέ το πόδι στο πανεπιστήμιο. Μπορείτε να μου πείτε αν υπάρχουν τέτοιοι ή όχι. Εγώ από την πείρα που έχω αυτά τα χρόνια που συμμετέχω στις φοιτητικές εκλογές, δεν γνωρίζω κάποια τέτοια εικόνα. Το δεύτερο παράδειγμα είναι γιατί καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει τόσους αιώνιους φοιτητές. Γιατί τους διαγράφουν δηλαδή. Πώς το δικαιολογείτε κατά τη γνώμη σας. Για να αντιστρέψω το ερώτημα. Βεβαίως, γιατί όχι. Αλλά εσείς η δικιά μας χώρα, η σημερινή και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, τι μέτρα πήραν έτσι ώστε οι φοιτητές να σπουδάζουν απρόσκοπτα, να μην χρειάζεται να δουλεύουν παράλληλα με τις σπουδές τους, που πάρα πολλοί από αυτούς δουλεύουν μαύρα. Άρα και οι ειδικές διατάξεις που ακούσαμε και τον κύριο Μπούρα να λέει για τους εργαζόμενους φοιτητές πάνε περίπατο, μιας και δεν φαίνεται. Αυτά δεν τα προβλέπει ο νόμος. Για αυτούς που εργάζονται δεν τα προβλέπει ο νόμος. Άμα δουλεύει λίγο μαύρα. Μεγάλο ποσοστό των φοιτητών δουλεύει μαύρα. Ναι, μεγάλο ποσοστό. Πάντως, εγώ ξέρω Έλληνες φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν στη Γερμανία και δουλεύουν και εκεί. Βέβαια. Ναι, αλλά τους στηρίζουν. Δουλεύουν. Δηλαδή, το να δουλεύει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 20 χρονών και παράλληλα σπουδάζει, δεν είναι και πολύ μεγάλη πρωτοτυπία. Πανευρωπαϊκά. Παγκόσμια τώρα δεν μπορώ να σας πω. Είναι πολύ μεγάλο εμπόδιο παρόλα αυτά. Που μπορεί και να παρατείνει το κόστος σπουδών. Γιατί, παραδείγματος χάρη, άμα πάτε και δείτε τα στοιχεία από τους εργαζόμενους σεζόν, χιλιάδες ανάμεσά τους είναι φοιτητές. Αυτοί οι φοιτητές που δουλεύουν από τον Μάρτιο τον Απρίλιο μέχρι τα τέλη του Σεπτέμβρη χάνουν δύο εξεταστικές. Αυτοί οι φοιτητές ναι. έχουν πριν. Υπάρχουν και άλλοι όμως που δουλεύουν, κύριε Θωμόπουλε, και κανονικά πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο και δίνουν τα μαθήματά τους. Ναι. Υπάρχει προφανώς, και αυτή η κατηγορία. Προφανώς. Εσείς πόσα χρόνια είστε φοιτητής, συγγνώμη. Πέντε. Πόσα? Πέντε. Εντάξει, είναι μέσα στο ρεύμα. Θα μπορούσα να βαθύνει. Αυτοί οι φοιτητές κλαίγουν Πριτανοί. Εσάς ρωτάω, κύριε Μπούρα. Αυτοί οι φοιτητές. Όχι. Στα τελευταία χρόνια η εκλογική διαδικασία για την εκλογή όλων των οργάνων στο πανεπιστήμια, διευθυντές τομέων, πρόεδροι, κοσμήτορες και πριτάνης δεν συμμετέχουν. Μάλιστα. Ούτε φοιτητές ούτε εργαζόμενοι, απλώς μόνο τα μέλη ΔΕΠ. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Μπούρα, κύριε Μάρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Θωμόπουλε. Να είστε καλά. Και εσάς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Την καλημέρα μας.